Νούμερο 5. Παρασκευή και 13. Το νούμερο 13 ανέκαθεν το είχαμε συνδέσει με τη χρουσουζιά. Τα ψηλά κτίρια κάποιες φορές δεν έχουν 13ο όροφο. Κανείς δεν θέλει να είναι το νούμερο 13 σε μια ομάδα. Και ενδόμηχα φοβόμαστε ότι την Παρασκευή πέφτει στις 13 του μήνα. Μάλιστα οι Αμερικάνοι έχουν την ορολογία για την φοβία. Την αποκαλούν τρεις και καπόντια. Ορίστε και η ελληνική ρίζα. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτή τη φοβία. Η ιστορία πάντως έχει πολλές αναφορές στο γρουσούζικο αριθμό. Για παράδειγμα, υπήρχαν 13 άτομα στον τελευταίο μυστικό δείπνο. Ο αρχαίος κώδικας του Χαμουραμπή παρακάμπτει το νούμερο 13. Και εν τέλει είναι ασαφής ο λόγος που η Παρασκευή και 13 θεωρείται γρουσούζικος, σε σημείο που κάποιοι άνθρωποι δεν προγραμματίζουν πτήσεις ή δεν βγαίνουν καν από το σπίτι τους εκείνη την ημέρα. Ο θρύλος τέλος αξιοποιήθηκε και εμπορικά αφού ακολούθησε μια σειρά από ταινίες. Νούμερο 4. Η Babysitter. Αυτός ο αστικός μύθος είναι τόσο γνωστός που έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλές ταινίες, μεταξύ αυτών και την ταινία του 1979 με τίτλο When a Stranger Calls, αλλά και το remake του 2006. Ο θρύλος λοιπόν λέει ότι μια αθώα babysitter πάει στο σπίτι μιας οικογένειας για να φυλάξει τα παιδιά της. Τα παιδιά κοιμούνται και η babysitter περιμένει να έρθουν οι γονείς στο σπίτι. Στο μεταξύ λαμβάνει διάφορα παράξενα τηλεφωνήματα, όπου το μόνο που ακούει είναι μια βαριά ανάσα. Αγνοεί τα τηλεφωνήματα πιστεύοντας ότι είναι κάποιος που της κάνει φάρσα. Ο άγνωστος συνεχίζει να την καλεί και αυτή τη φορά τη ρωτάει αν τσέκαρε τα παιδιά. Η babysitter αρχίζει επιτέλους να ανησυχεί γι' αυτό και καλεί την αστυνομία. Η αστυνομία μετά από λίγο την παίρνει πίσω και της λέει ότι εντόπισε το τηλεφώνημα και ανακάλυψε ότι έρχεται μέσα από το σπίτι. Νούμερο 3. Ο μπαμπούλας. Τον μπαμπούλα, οι γονείς τον εκμεταλλεύονται όταν φέρουν τα παιδιά τους να συμπεριφερθούν καλά. Μην μείνεις ξύπνης πολύ αργά γιατί θα έρθει ο μπαμπούλας. Μπορεί πλέον ο μπαμπούλας να μας κάνει να γελάμε, αλλά σαν παιδιά η σκέψη ενός απρόσωπου δημιουργήματος που το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να αρπάζει τα παιδιά, μας κατατρόμαζε. Φοβόμασταν μήπως τον βρούμε κάτω τα κρεβάτια μας, μέσα στις ντουλάπες μας και γενικώς φοβόμασταν μην πεταχτεί από το πουθενά. Νούμερο 2. Liar as a Feather, Steve is Born. Πρόκειται για μια γνωστή αμερικάνικη ψαλμωδία που απαιτεί ένα άτομο ξαπλωμένο στο πάτωμα με τους υπόλοιπους να τον περικυκλώνουν από κάθε πλευρά ακουμπώντας τα δάχτυλά τους από το σώμα του. Μαζί ψέλνουν το άσμα Liar as a Feather, Steve is Born, μέχρι το πρόσωπο να αρχίσει να αιωρείται. Νούμερο 1. Bloody Mary. Παραδέξου το. Ανεξάρτητα από την ηλικία σου, ακόμα φρικάρεις όταν βρίσκεσαι στο μπάνιο σου, αλλά μέσα στα σκοτάδια λόγω της Bloody Mary. Και όπως συμβαίνει με όλους τους αστικούς μύθους, έχει και αυτός πολλές παραλλαγές, αν και όλοι συγκλίνουν στο εξής. Αν σταθείς μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου σου και πεις το όνομα της Bloody Mary, θα την καλέσεις. Κάποιοι λένε ότι ήταν μάγισσα, άλλοι ότι ήταν μια όμορφη γυναίκα που παραμορφώθηκε. Συχνά τα παιδιά βάζουν αυτή την αποστολή ως πρόκληση όταν μαζεύονται στα σπίτια, για να περάσουν μαζί το βράδυ.